Πάμε τώρα, χαρά τη Μονή. Ο κόσμος ήδη έχει ξεκινήσει να φεύγει και να πηγαίνει Πάσχα στο χωριό μετά από 2 χρόνια εγκλισμού στην πόλη. Μετά από 2 χρόνια εγκλισμού στην πόλη, Φίλιππε, πράγματι ο κόσμος πλέον ξεκίνησε να φεύγει. Είναι αυξημένη κίνηση, να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή στα Διώτια, τα λιμάνια και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα άρων-άρων. Να πούμε ότι μόνο τη Μεγάλη Δευτέρα έφυγαν 11.200 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά, από 3.200 πέρσι. Και χθες, Μεγάλη Τρίτη, έφυγαν 13.000 από 3.000 πέρσι. Στις Εθνικές Οδούς, βέβαια, η κίνηση είναι επίσης αυξημένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, την περασμένη Παρασκευή πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας κατά 9% αυξημένα τα αυτοκίνητα, χωρίς να επιστρέφουν την Κυριακή. Και η κορύφωση της εξόδου αναμένεται αύριο, Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν 14 πλοία και 13 πλοία από τη Ραφίνα. Να πούμε ότι τα πλοία πλέον φεύγουν με πληρότητα 100%. Το ίδιο συμβαίνει και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είναι αυξημένη κίνηση. Το θέμα αυξημένη κίνηση έχουμε, αλλά έχουμε και αυξήσεις φωτιά στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Έτσι ακριβώς. Στο έχουμε κόστος. Έχουμε αυξήσεις φωτιά στην τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Έχουμε, γιατί τα φθηνά εισιτήρια, οι προσφορές έχουν τελειώσει. Τώρα μόνο όποιος θέλει να φύγει την τελευταία στιγμή θα βρει αυξημένο το εισιτήριο κατά 12% τουλάχιστον. Μεγάλο είναι το κόστος και για εκείνους που πηγαίνουν οδικώς, Φίλιππε, εκτός Αθηνών. Να πούμε έτσι δύο-τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι. Για την Κομωτινή πρέπει να πληρώσεις πάνω από 321 ευρώ μόνο για διόδια και βενζίνη. Για τις Σέρες πρέπει να πληρώσεις τουλάχιστον 190,4 ευρώ για την Αμόλυβδη, συν 66,3 ευρώ για τα διόδια, δηλαδή σύνολο 259 ευρώ. Δηλαδή σύνολο δεν πας καλύτερα με το αεροπλάνο να τελειώνεις, αυτό λέμε. Δεν κάθεσαι καλύτερα στο σπίτι σου. Δεν κάθεσαι στο σπίτι σου. Καλύτερα να κάτσεις στο σπίτι σου, βέβαια. Κυροζίνη παίρνουν πλέον τα αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι τουλάχιστον τα ξενοδοχεία είναι σχεδόν στο 85% έχουν πληρότητα ήδη. Και περιμένουν ότι θα αυξηθεί η πληρότητά τους αυτές τις ημέρες. Στην Κέρκυρα, μάλιστα, μέσα στην πόλη πληρότητα είναι 100%. Και στο 85-90% είναι τα ξενοδοχεία στην περιφέρεια της Κέρκυρας. Μάλιστα. Τα οποία περιμένουν και αυτά ότι θα γεμίσουν.